Καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην Κρήτη. Είναι ένα ποσό το οποίο φτάνει σε αρκετά δις. Να πούμε ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή, πέρα από τα έργα οδικής ασφάλειας, τα οποία έχουν ενταχθεί στην περιφέρεια της Κρήτης και το οποίο θα είναι ένα ποσό 40 εκατομμυρίων, το οποίο θα προσφέρει στην οδική ασφάλεια του νησιού ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Έχουμε φυσικά και το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ, το οποίο είναι εν εξελίξη, το οποίο είμαστε από κοντά και το παρακολουθούμε για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα, τα πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα και τα ορόσημα. Να πούμε ότι έχουμε αρδευτικά έργα, έχουμε έργα φραγμάτων, έχουμε πολύ σημαντικά έργα ΣΔΙΤ και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που καλούμε να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στις ευρωεκλογές, γιατί η συμμετοχή στις ευρωεκλογές δείχνει το πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή πόρη και πόσο σημαντικό είναι η τοπική κοινωνία και οι αρχές, η περιφερειακή αρχή να μπορεί να αξιοποιεί αυτούς τους πολύ σημαντικούς πόρους, όπως πολύ σωστά και πολύ δυναμικά κάνει ο Περιφερειάρχης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλους. Θέτει νέα όρια στη δημόσια διοίκηση και απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη και εντατική προσπάθεια από όλους. Από τις υπηρεσίες, από τις αρχές, από την κυβέρνηση, από τα υπουργεία, από όλους. Αυτό το στοίχημα όμως θα το πετύχουμε και δεν θα αφήσουμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ και για την Κρήτη αλλά και για όλη την Ελλάδα.